إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مدل له، ومن يدلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد برشكو استو كفالو استو كتاب التوحيد استو بفليوت مونوثيزمو الإسلام محمد بن عبد الوهاب كدو ديواج تو علامة شيخ محمد بن صالح الوثيمين ابطال قول المفيد Επίσης διαβάζουμε και άλλες εξηγήσει από άλλους ουλαμά όπου έτσι αυτό κρυθεί απαραίτητο. Κεφάλαιο 40 λοιπόν στο κοιτέμπε Τεουχίν και το κεφάλαιο 40 τετλοφορείται ως εξή. Το να αρνείσαι τη χάρη του Αλλά. Το να αρνείσαι τη χάρη του Αλλά. Έχουμε πει ότι ο Αλλά ο ύψιστος είναι ο δημιουργό των, των πάντων. Και η ιδιότητά του να δημιουργεί σημαίνει ότι είναι και αυτός που παρέχει στο δημιουργήμά του. Σαν δημιουργός, σαν συντηρητής παρέχει, δίνει. Και όταν αρνείσαι την χάρη του, όταν αρνείσαι τη χάρη του, προσβάλλεις κατά κάποιον τρόπο την κυριότητα του Αλλάχ. Και η κυριότητα του Αλλά, αυτό που λέμε ρουμπούμπια, είναι από τις τρεις κατηγορίες του τεουχίτ. Είναι από τις τρεις κατηγορίες του μονοθεϊσμού, όπως έχουμε εξηγήσει και α, στην πρώτη μας παράδοση για αυτόν τον κύκλο μαθημάτων. Το να δείχνει ευγνωμοσύνη προς τον ύψιστο για αυτά που έχεις, για αυτά που στην ουσία σου έχει δώσει είναι από τις εκφράσεις του τεουχίδ, από τις εκφράσεις του μονοθεϊσμού για έναν πιστό. Και το αντίθετο, η αχαριστία και η άρνηση δηλαδή της χάρης του Αλλά είναι έκφραση σιρκ, πολυθεϊσμού. Διότι όταν δεν αναγνωρίζεις τη χάρη του Αλλά, τότε με τον έναν τρόπο ή τον άλλον αποδίδεις συνεταίρους μαζί του, στη λατρεία του. Και αυτό θα το δούμε πιο λεπτομεριακά. Ο Ta'ala λέει και ξεκινάμε α, με το πρώτο εδάφιο του Κορανίου για αυτό το κεφάλαιό μα. Ο ύψο του λέει: Γνωρίζουν τη χάρη του Αλά και έπειτα την αρνούνται. Έχουν γνώση για τη χάρη του Αλλά και έπειτα την αρνούνται. Και οι περισσότεροι από αυτού είναι ε, άπιστοι. Κεφάλαιο 16, στίχο 83. Σε αυτό το σημείο ο Μουτζάχιντ, ο μαθητής του Ιμπνε λέει αναφέρει γι' αυτό το εδάφιο γνωρίζουν τη χάρη του Αλλά και έπειτα την αρνούνται και οι περισσότεροι από αυτούς είναι άπιστοι δηλαδή αυτό γίνεται <κυρίζει> <κυρίζει> όταν ένας λέει παράδειγμα ότι τα χρήματα τα οποία έχει ο πλούτος που έχει του ανήκουν ολοκληρωτικά είναι δικά του και μόνο επειδή για τον ΑΒ λόγο, επειδή τα κληρονόμησε ή επειδή τα δούλεψε ή επειδή τα απόκτησε με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Και ο Άνω Αμπντάλλα είπε, ορισμένοι από τους ανθρώπους λένε και εδώ αναφέρει ορισμένα παραδείγματα λεκτικής αστοχίας ως προς αυτό το κομμάτι αν δεν ήταν ο τάδε και ο τάδε ή αν δεν ήταν για αυτήν την τάδε κατάσταση τότε δεν θα γινόταν το τάδε και ο Πνικοτέ είπε προσθέτει ορισμένοι λένε ότι αποκτήσαν την τάδε χάρη την τάδε ευλογία από τις ψεύτικες θεότητές τους τι μαθαίνουμε εδώ τι καταλαβαίνουμε από αυτά μαθαίνουμε και επί της ουσίας συγκεκριμένα τι σημαίνει να αρνείσαι τη χάρη του Αλλά, όταν δηλαδή έχεις κάτι και δεν το αποδίδεις ή μάλλον το αποδίδεις σε άλλους ή στον εαυτό σου και όχι στον δημιουργό σου αυτό σημαίνει είναι ένα από τα, από τα πολλά από τα πολλά είδη άρνησης της χάρης του Αλλά τα χρήματα τα οποία βγάζεις δεν σου ανήκουν ανήκουν στον Αλλά και αυτό είναι που επιτρέπει να τα λάβεις και δεν είναι πρέπον να λέμε ότι αν δεν ήταν εξαιτία του τάδε τότε δεν θα γινόταν το τάδε και άλλες παρόμοιες εκφράσεις τα πάντα γίνονται διότι το επιθυμεί ο και αν δεν το ήθελε τίποτα δεν θα γινόταν α, ή τίποτα δεν θα είχαμε και βεβαίως έχουμε και τις περιπτώσεις όπου οι δολολάτρες αποδίδουν τις ευλογίες, τα καλά που έχουν σε ψεύτικα αντικείμενα λατρείας ή ακόμα και σε α, α, ακόμα και σε ανθρώπους και όταν ο Ιμπνε Ταϊμία ραχημαχουλά ο Ισλάμ σχολίασε το χαντίθ του Ζαϊντ Ιμπνε το είχαμε δει αυτό το χαντίθ στο κεφάλαιο 29 όταν αποδίδουμε τη βροχή στα άστρα έτσι είπε σε αρκετά σημεία του Κορανίου λέει και στην Σούνα σε αρκετά σημεία το Κοράνι και η Σούνα καταδικάζει τα άτομα αυτά που αποδίδουν τις χάρες του Αλλά σε άλλους και κατά αυτόν τον τρόπο καταλήγουν να κάνουν σύρκ να κάνουν πολυθεϊσμό και ιδωρολατρεία και ορισμένοι από τους Σάλαφ τους ενάρετους προκατόχους μας έβλεπαν αυτήν την λεκτική παρανομία αυτές τις λανθασμένες εκφράσεις του τύπου ταξιδέψαμε με ασφάλεια εξαιτία του καλού ανέμου ή φτάσαμε με ασφάλεια γιατί είχαμε καλό οδηγό. Και άλλες παρόμοιες εκφράσεις που ξεστομίζουν χωρίς προσοχή α, οι άνθρωποι. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Μεγάλη προσοχή στις εκφράσεις μας. Ο κάθε λαός και κάθε κουλτούρα έχει διαφορετικές εκφράσεις. Και μπορεί οι εκφράσεις να διαφέρουν μεταξύ τους. Όμως όταν υπάρχει σιρκ σε αυτές τις εκφράσεις εκεί εντοπίζεται και το πρόβλημα και εκεί στην ουσία όλες οι εκφράσεις μοιάζουν όταν υπάρχει σύρκ είναι ένα και το αυτό το άτομο είτε τίθεται εκτός πίστης είτε έχει διαπράξει μια μικρή μορφή πολυθείας και βεβαίως τίθεται το ερώτημα πότε είναι μικρή μορφή πολυθείας και πότε είναι μεγάλη. Υποθέτει κάποιον εκτός πίστης. Όταν κάποιος κοστομίζει τέτοιου είδους εκφράσεις, εκφράσεις δηλαδή που αποδίδουν, που, που αποδίδονται οι ευλογίες και οι χάρες σε άλλον εκτός από τον Αλλά, τότε έχουμε δύο περιπτώσεις, όπως λέει και ο Σεχουνε Θεημίν στον Αλκόολου Μουφίδ. Νούμερο ένα, περίπτωση, σενάριο. Οι εκφράσεις αυτές λέγονται μπορεί να λέγονται αλλά αναγνωρίζεται η κυριότητα του υψίστου και ότι αυτό είναι που τα επιτρέπει και τα δημιουργεί τις χάρες και τις ευλογίες αποδίδεται η χάρη στα επίγεια, στα δημιουργημένα μέσα από, την, από τη μία αλλά από την άλλη ταυτόχρονα σαν πεποίθηση υπάρχει αναγνώριση ότι αυτά τα μέσα λειτουργούν με την άδεια του Αλλά αυτό όμως είναι σιρκ μικρό Σιρκαλ Αζγαρ λέει: ο έχουν μεθει διότι η χάρη παρόλο που αναγνωρίζεται ο ΛΑΣΒ ω δημιουργό, παρόλα αυτά, λεκτικά, εκφραστικά έχει αποδοθεί σε κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν είναι Σιρκ, αλλά είναι μικρό Σιρκ. Είναι μικρή μορφή Σιρκ Σιρκαλ Αζγαρ που δεν βγάζει ένα άτομο εκτό πίστη. Σενάριο νούμερο 2. Όταν οι εκφράσει αυτέ όμω λέγονται με πεποίθηση με πιστεύω στην καρδιά ότι τα μέσα αυτά, τα δημιουργημένα, λειτουργούν ανεξάρτητα από τον Allah subhanahu wa ta'ala και το τι επιθυμεί, τότε αυτό είναι μεγάλη μορφή πολυθείας και κάποιο τίθεται εκτός πίστης. Και η πρώτη περίπτωση δυστυχώς, όπως λέει και ο Αλέμα Σεχσάλη Χαλφαουζάν στη δικιά του επεξήγησή του του ακόμα και από τους πιστούς. Και είναι και το πιο επικίνδυνο, διότι το πρώτο σενάριο είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το βλέπουμε. Ισχωρεί μέσα στι προθέσει μα χωρί να το νιώθουμε. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε να είμαστε υποψιασμένοι. Στον Ολό ανήκει η χάρη, αυτό είναι που την στέλνει στα δημιουργήματά του και τίποτα και κανένα εκτό του Ολό δεν έχει δικαίωμα να το αποδοθεί η ευλογία και η χάρη ή το καλό. Κεφάλαιο 40 λοιπόν του Κιτέμπι Τεουχίντ και εδώ βάζουμε την τελεία. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته